Tú por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Colgando del cuello los juguetes. Κορίτσια, περάσατε στις 6. Περάσαμε. Αποχώρησε σήμερα η Ήλντα. Η αγάπη σας. Αποχώρησε σοκ. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Εγώ πιστεύω ότι της άξιζε. Για μένα, καμία σχέση αρχικά η φωτογραφία της Ήλντας με τη φωτογραφία της Άννας. Για μένα η Ήλντα ήταν σίγουρα στον τελικό. Αποχώρησε η Ήλντα σήμερα. Από θέμα φωτογραφίας ήταν δίκαιο. Από θέμα πορείας ήταν πάρα πολύ άδικο. Ήταν σαν να έδινες πέναλτι ενώ το φάουλ είχε γίνει έξω από τη μικρή περιοχή. Έφυγε η Ήλντα σήμερα. Πιστεύω ότι η Ήλντα θα μπορούσε να φτάσει πέρα από την εφτάδα και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Περίμενα να φύγει η Άννα γιατί ήταν από τις κακές της στιγμές και πίστευα ότι ήρθε η στιγμή να φύγει. Είχαν όντως τα δύο κορίτσια αυτά διαφορετική πορεία? Σίγουρα η πορεία της Ήλντας είναι πολύ πιο καλή από της Άννας. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Η Άννα ανεβαίνει, κατεβαίνει, ξανανεβαίνει, ξανακατεβαίνει. Και προφανώς δεν μπορούν να συγκριθούν οι πορείες τους. Αποχώρησε η Ήλντα. Ήταν δικαιολογημένο όλο αυτό? Πιστεύω πως ήταν δικαιολογημένη η αποχώρησή της. Πιστεύω πως είχα καλύτερη φωτογραφία από εκείνη. Εντάξει, προφανώς δεν ήθελα να φύγω εγώ και ήθελα να φύγει η Ήλντα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη βέβαια γι' αυτό. Για άλλη μία φορά, η καλύτερη φωτογραφία. Χάρηκα πάρα πολύ που πήρα σε αυτό το συγκεκριμένο κόνσεπτ. Καλύτερη φωτογραφία. Έμεινε η Άννα, τη φίλη σου. Βλέποντας την Ήλντα και την Άννα, είναι και τα δύο πάρα πολύ καλά μοντέλα. Η Ήλντα λίγο καλύτερη, γιατί έχει και την εμπειρία από πριν. Αλλά σαν υλικό, σαν εικόνα, η Άννα είναι πιο εντυπωσιακή. Χάρηκες όμως που μένει η Άννα. Χάρηκα πάρα πολύ που μένει η φίλη μου, που δεν θα μείνω μόνη τελείως στο παιχνίδι. Την Άννα μιλήσατε, της είπατε καμιά κουβέντα ή... Όπως είπα, δεν έχω μιλήσει με την Άννα. Δεν σκέφτηκα ούτε να δώσω συγχαρητήρια, γιατί είναι τόσο πολύ σκέψιμο από τη στιγμή στην Ήλντα που δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Απλά πιστεύω ότι ήταν τυχερή σήμερα και δεν νομίζω να υπάρξει η επόμενη φορά. Πιστεύω ότι η επόμενη αποχώρηση είναι δική της. Δεν την θεωρώ για ικανή για πεντάδα την Άννα. Πες μου το σκεπτικό σου. Το σκεπτικό μου. Πάνω απ' όλα στρατηγική. Πάνω απ' όλα να αποκλείσουμε τις παίκτριες, γιατί αυτός είναι ο σκοπός για να φτάσει στο τελικό, να φεύγουν κορίτσια. Ο δρόμος για την επιτυχία δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Και οτιδήποτε σου ρίχνουν, σου κάνουν, πρέπει να τα κάνεις όπλα δικά σου για να πάει προς τη μάχη, για να καταφέρεις το σκοπό σου. Και ένα ντισαβαντάζ από την Κάτια, το οποίο σου ήρθε ουρανοκατέβατο. Δεν μου ήρθε ουρανοκατέβατο, το περίμενα, γιατί είχε ρωτηθεί αν με βλέπει και στο τελικό και είπε όχι. Αλλά κάθε φορά που μου δίνει ντισαβαντάζ κάτι για να πηγαίνω καλά. Οπότε το μόνο που έκανε είναι να με τσιτώσει περισσότερο και να έχω περισσότερο αυτοπεποίθηση για να τα πω καλά. Τι πρέπει να ξέρουμε σαν η φωλιά των κούκου για την Γκέισι και τη Χαρά? Πριν γνωρίσω την Γκέισι από εδώ, την ήξερα φατζικός από Θεσσαλονίκη και την έκανα stalking στα social media. Και εγώ την έκανα stalking. Είχα δει το όνομά της στις ιστορίες μου. Ναι, και το παραδεχτήκαμε και οι δύο ότι παρακολουθούσαμε μία την άλλη, αλλά θαυμάζαμε μία την άλλη. Στη φωτογράφηση πώς ήτανε, άκουσες τα καλύτερα. Στο πλατό. Mm-hmm. Στη φωτογράφηση άκουσα τη χειρότερη. Είσαι θεότητα. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φόραγα ροζ. Και μου λέει η Έλενα ότι είναι πολύ περίεργο το ροζ πάνω σου, δεν σου πάει καθόλου. Έκανα την πιο θηλυκή μου είσοδο. Περπάτησα σαν θεογκομενάρα με τον αέρα ντίβας και γυρνάει εκείνη τη στιγμή να μου πει ότι είναι πολύ περίεργο το ροζ πάνω μου. Κυρία, δεν αγχώθηκα, δεν ίδρωσε τα αυτή μου, αλλά ήθελα να τονίσω ότι ακόμα κι αν η καγιά με είπε τσολιά, δεν είμαι τσολιά. Ευχαριστώ. Στερεοτυπικός ήθελα να γίνω, αλλά δεν είμαι τσολιάς.